απογυμνώνονται από εργαζομένους οι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, από το επιχειρήν τις κατασκευές μέχρι την παραγωγή. Μάταια σε πολλές περιπτώσεις εργοδότες αναζητούν από απλούς εργάτες και ανειδίκευτο προσωπικό μέχρι εργαζομένους υψηλής εξειδίκευσης. Όντως είναι ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν πάρα πολλοί κλάδοι και συνάδελφοι ειδικότερα. Δεν είναι φετινό ή τωρινό, θα μπορούμε να πούμε, το πρόβλημα. Έχει ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν. Αντιμέτωπος με σημαντικές προκλήσεις βρίσκεται ήδη ο κατασκευαστικός κλάδος λόγω έλλειψης προσωπικού σε μια περίοδο κατά την οποία έχει γιγαντωθεί ο όγκος των προσεκτέλεση έργων. Μεγάλη έλλειψη είναι στα καθαρά τεχνικά επαγγελμάτα, δηλαδή αλουμινάδικα, ηλεκτρολόγοι δεν μπορούν να βρουν συνεργεία, υδραυλικοί δεν μπορούν να βρουν συνεργεία. Οτιδήποτε έχει σχέση με την οικοδομία έχουν τεράστιο θέμα να βρουν καταρτισμένους υπαλλήλους, αλλά και απλό εργατικό προσωπικό. Δεν είναι μόνο στο καταρτισμένο. Οι ελλείψεις εργαζομένων από τα ελληνικά ξενοδοχεία ξεπερνούν το 20% των συνολικών αναγκών σύμφωνα με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ένα έλλειμμα που χαρακτηρίζεται πλέον ως δομικό. Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και το 2022, που έκλεισε με 60.225 ελλείψεις θέσεων στον τουρισμό από τις 262.981 θέσεις εργασίας που προβλέπονται βάσει οργανογράμματος στα ξενοδοχεία. Περισσότερες από μία στις 5 θέσεις παρέμεινε κενή. Εμείς λέμε ότι αν δεν παρθούν πραγματικά μέτρα το επόμενο διάστημα αυτή η κατάσταση θα επιδεινώνεται. Εντάθηκε ιδιαίτερα τα χρόνια της πανδημίας, τα δύο χρόνια της πανδημίας, γιατί καταλαβαίνετε όλα τα εποχιακά επαγγέλματα και τουριστικά και όλα αυτά που είχαν σχέση με κόσμο μείνανε για δύο χρόνια οι άνθρωποι χωρίς δουλειά. Άρα από ένα μεγάλο κομμάτι από αυτούς αναγκαστήκανε και αλλάξανε επάγγελμα. Τη φετινή περίοδο υπάρχει λόγω έλλειψης, υπήρχε μεγάλη εντατικοποίηση, μεγάλος πόρτος εργασίας των εργαζομένων, είδαμε να μην παίρνουν τα ρεπό τους. Ο εργαζόμενος θέλει να δουλεύει σε ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, σε χρόνιο και δυσεπίλητο πρόβλημα έχει μετατραπεί και το θέμα της έλλειψης εργατικών χεριών στον αγροτικό τομέα. Το μεγαλύτερο μας πρόβλημα είναι το εργατικό αυτή τη στιγμή, γιατί δεν βρίσκουμε εργατικό προσωπικό να κάνουν τη δουλειά μας. Έχουν μείνει θερμοκήπια αφύτευτα φέτος. Αφύτευτα δεν θα το έλεγα ότι έχουν μείνει, αλλά μένουν οι δουλειές πίσω και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Τα τελευταία 2,5 χρόνια υπάρχουν μεγάλη έλλειψη εργατικών χεριών. Η αιτία είναι ότι είχα μια μαζική αποχώρηση των οικονομικών μεταναστών και των γενικά αυτών των αλλοδαπών που εργαζόντουσαν προς άλλες χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, όπου εκεί βρήκανε καλύτερα μεροκάματα και καλύτερες συνθήκες. Ούτε το φιλόδοξο πρόγραμμα με τους εποχικούς εργάτες γης απέδωσε τα προσδοκόμενα, με τους ξένους εργάτες να αναζητούν καλύτερα μεροκάματα σε Ιταλία και Ισπανία. Και το πρόγραμμα δεν πάει καλά, που πιέσαμε κι εμείς να έρθει κόσμος από τη Δυτική Μακεδονία, μόλις με 56 αιτήσεις. Σίγουρα θα παραμείνει ανοιχτό και σίγουρα χρειάζεται ίσως να επεκταθεί τουλάχιστον σε επίπεδο αιτήσεων να μπορεί να γίνει και από άλλες περιοχές.